Ομιλία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τη συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Εισφέρουμε στη συζήτηση για την κύρωση μιας συμφωνίας αμυντικού περιεχομένου με το Ισραήλ και τίποτα παραπάνω. Και το κάνουμε αυτό διότι θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία βάζει το πλαίσιο για να ακολουθήσουν και άλλες πολλές συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας πιο εξειδικευμένες και απολύτως εθνικά εποφελής για τη χώρα. Και πραγματικά εκπλήσωμαι γιατί αισθάνομαι ότι δεν καταλαβαίνουν όλοι σε αυτή την αίθουσα ότι αυτές οι συμφωνίες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Συμφωνήσαμε σε γενικά κείμενα με γενικές εξαγγελίες. Τώρα όμως είναι η ώρα, και αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μηνών, αυτή η γενική συμφωνία στο πεδίο της αμυντικής συνεργασίας να λάβει σάρκα και οστά. Μόνο που δεν μου ζητήθηκε εδώ να επιστρέψω στο Ισραήλ τα δύο UAV που νοικιάσαμε με leasing πριν από μερικούς μήνες, προκειμένου να συνεισφέρουν στην επιτήρηση του χώρου των συνόρων θαλασσίων και χερσαίων για λόγους εθνικού συμφέροντος. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Τι θα γίνει αν αύριο, ας πούμε, ή μεθαύριο ή τον άλλο μήνα, όποτε επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, αρχίσουν να έρχονται ο ένας του μετά τον άλλον οι εκπρόσωποι των Ισραηλινών εταιριών για να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας, συμπαραγωγής, συνέργεια στην αμυντική βιομηχανία με ελληνικές εταιρείες. Θα τους στέλνουμε πίσω, διότι ενδεχομένως στο μεταξύ να έχει προκύψει η εκπεφρασμένη εξαγγελία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να προσαρτήσει παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Όχθης. Και αυτό θα κρίνουμε ότι θα εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Ας μην αναμειχθούμε στο μεγάλο πρόβλημα, δεν αμφιβάλλω, το παλαιστινιακό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο σήμερα. Ούτε ήρθα εγώ να πάρω θέση για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βέβαια, σε ένα ζήτημα που άπτεται της εξωτερικής πολιτικής χώρας σε σχέση με το παλαιστινιακό. Ήρθαμε να συσφίξουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, μεγάλο κομμάτι της οποίας είναι η αμυντική συνεργασία.